Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα επιτέλους ήρθε η ώρα να ανοίξω τη συλλεκτική του Terraria, το οποίο περίμενα πώς και πώς. Σας άφησα στην αναμονή στο προηγούμενο unboxing από το eBay. Είναι αρκετά μικρή, δεν είναι τίποτα το τρομερό, αλλά πραγματικά είναι εντυπωσιακότατη και αξίζει και παραξίζει. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το έχω λιώσει. Έχω θυσιάσει τις πιο πολλές ώρες από τη ζωή μου για ένα τόσο απλό παιχνίδι. Έχω κατασκευάσει ολόκληρες περιοχές, κάστρα, ιστορίες. Ο αδερφός μου έχει χτυπήσει γύρω στις 600 και ώρες με το συγκεκριμένο. Και οι φίλοι μου που τους το έδωσα το λάτρεψαν. Όπως μου αρέσει να λέω, είναι το Minecraft Mario το συγκεκριμένο. Γιατί προσωπικά δεν ξέρω αν θα εντρυφήσω ποτέ στον κόσμο του Minecraft, γιατί το 3D δεν μου αρέσει το συγκεκριμένο τόσο πολύ, αλλά σε δυσδιάστατο είναι τρομερό. Οπότε όσοι δεν θέλετε να παίζετε Minecraft σε 3D, σκεφτείτε το Terraria. Είναι ένα δυσδιάστατο Minecraft ίσως, αν το θέλετε έτσι. Τέλος πάντων, ένα παιχνίδι το οποίο δεν περίμενε κανένας ότι θα πιάσει όταν πρώτο βγήκε, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό. Όσα παιχνίδια βγήκαν μετά και από την εταιρεία και από... Βασικά τώρα είναι σας καριά να βγει ένα παιχνίδι από την εταιρεία αρκετά κοντά σε αυτό, με το διάστημα νομίζω, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι τόσο ελκυστικό όσο αυτό. Επίσης έχουν βγει αρκετοί κλόνοι του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Όπως ακούτε περνάνε αεροπλάνα, σήμερα οι Τούρκοι που πάνε αποφάσισαν να κάνουν πάρτι, γιατί έχουμε και τέτοια. Λοιπόν, μένω σε ακριτική περιοχή, οπότε καταλαβαίνετε οι παραβιάσεις είναι 24 ώρες το 24ωρο. Τέλος πάντων, βλέπουμε το πίσω μέρος του της συλλεκτικής. Έχει περιοχές, έχει ταμπός. Βασικά έχει ταμπός και τι μπορείς να φτιάξεις. Είναι ο Skeleton Prime, είναι το μάτι Destroyer of the Worlds και έχει διάφορα, το σκουλίκι το τεράστιο που υπάρχει μέσα. Τέλος πάντων, πολύ όμορφο. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Είναι αρκετά απλή, αρκετά ταπεινή. Σας είπα ότι την βρήκα μόνο 11 ευρώ. Την πήρα από το εξωτερικό γιατί μου βγαίνει 15 ευρώ πιο φθηνά από ότι αν την πάρω Ελλάδα χωρίς τα μεταφορικά. Γιατί σκεφτείτε, έρχεται, αυτή ήρθε από Αγγλία. Ήρθε από Αγγλία και ήρθε δωρεάν στο σπίτι μου, ενώ αν το περνάω από εδώ θα πλήρωνα 20 ευρώ το παιχνίδι, 18 πόσο έχει και 5-6 ευρώ τα μεταφορικά. Έχει ένα sleeve μέσα, είναι αρκετά ταπεινή, υπάρχει και έκδοση, η έκδοση για το Xbox και για το 360, είναι, για το 3, Xbox 360 και για το PlayStation 3 με συγχωρείτε, είναι λίγο πιο πλούσια, θα σας δείξω ποια είναι η διαφορά, θα σας πω μάλλον. Το παιχνίδι όπως βλέπουμε, αυτό που βλέπουμε και στο χάρτινο εξώφυλλο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το παιχνίδι έτσι όπως το ανοίγουμε. Επειδή το άνοιξα πριν και ο κωδικός ήταν φάτσα κάρτα, έβαλα ένα χαρτάκι, σας το ξανακάνω σε replay. Λοιπόν, το πρώτο πραγματάκι που βλέπουμε μέσα είναι το εξής. Το πρώτο πραγματάκι που βλέπουμε μέσα είναι αυτές εδώ οι καρτούλες. Έχει δύο καρτούλες με Dirt Block και Squash Squash. Είναι διαφορετικό κάθε φορά, μπορώ να πω. Είναι καρτούλες του παιχνιδιού Terraria και. Και μέσα έχει έναν, μια αφίσα του παιχνιδιού, πάρα πολύ όμορφη θα έλεγα, η οποία, wow, κάθε φορά, από ό,τι βλέπω σε κάθε πακέτο που έχω δει είναι διαφορετική. Τώρα εδώ βλέπουμε μια απεικόνιση του παιχνιδιού με τα νησιά που έχει μέσα, πολύ όμορφη. Και από πίσω βλέπουμε τους βασικούς χαρακτήρες, τους ήρωες, τα τέρατα, διάφορα όμορφα πραγματάκια από το παιχνίδι. Αυτό που μόλις είδα και τι γίνεται, μπορώ να πω ότι ψιλοαπογοητεύτηκα λίγο, είναι ότι λείπει αυτό που περίμενα πώς και πώς. Μέσα, όσες συλλεκτικές έχω δει και έχω ανοίξει, έχουν και μια μικρή εξινούλα μπρελόκ, η οποία όλος παραδόξως δεν είναι εδώ μέσα. Και πού είναι ο Αίο, πού πήγε, δεν ξέρω, ίσως να το ξέχασα αυτός που έβαζε το πακέτο. Δηλαδή πραγματικά έχω βαρεθεί να βλέπω παιχνίδια που τα βλέπεις αλλιώς και αλλιώς τα παίρνεις. Τέλος πάντων, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι αγαπημένο, απλά ήθελα πώς και πώς να πάρω αυτή την αξινούλα μπρελόκ. Δηλαδή, έλα ρε παιδιά, γιατί τώρα. Wow. Ναι, ωραία είναι αφίσα, μου αρέσει πολύ το παιχνίδι, μου αρέσει πάρα πολύ, όλα είναι τέλεια. Αλλά ρε παιδιά, δώστε μου ένα ξινά μπρελόκ. Δηλαδή, wow. Bad luck, Κώστας, ισχύει again. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, τι να πω, wow. Ναι, τέλος πάντων, δεν με χαλάει αυτό. Η μόνη διαφορά, να σας πω, γιατί το είχα πει και πριν, από το Xbox και το 360 και το PlayStation 3, είναι ότι είχαν στο Xbox, που είναι πιο ακριβή συλλεκτική, έχει μια USB αξίνα μέσα, η οποία δεν μου άρεσε και τόσο. Το συγκεκριμένο, ακριβώς τα ίδια πραγματάκια έχουν random καρτούλες, όπως φαίνεται, γιατί ο καθένας παίρνει διαφορετικές από ήρωες, από πραγματάκια μέσα από το τέτοιο. Και ειλικρινά τώρα μου τυχαίνει και το Dirt Block, δηλαδή μου ρίχνει, ρε φίλε, λάσπη και δεν έχει μέσα και την αξίνα. Δηλαδή, εγώ ήθελα την αξινούλα μπρελόκ. Wow. Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά. Την πάτησα σε αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται. Είχα δει ότι έχει μέσα και την αξίνα. Αλλά την αξίνα μου, τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι το παιχνίδι. Τρομερό, μπορώ να πω. Όσοι θέλετε, δοκιμάστε το. Τώρα μέσα παλεύω, παλεύω μάλλον μέσα μου με την απογοήτευση. Και ότι πιάνω το παιχνίδι που μου αρέσει σε φυσική μορφή, που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει σε φυσικό αντίτυπο και είναι το πιο τέλειο παιχνίδι για τη συλλογή μου, αφού το έχω πεθάνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω και σας άφησα και ένα δείγμα την προηγούμενη φορά είναι το εξής, ότι αφήστε ένα σχόλιο κάτω, αφήστε ένα σχόλιο και το κωδικό, επειδή το έχω το παιχνίδι, δεν πρόκειται να το ξαναβάλω, θα τον δώσω giveaway στο συγκεκριμένο. Οπότε αφήστε ένα σχόλιο από κάτω στα comments και όποιοι θα κάνω την κλήρωση σε λίγο καιρό, δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω αυτό, γι' αυτό το αφήνω ανοιχτό. Σε 4-5 μέρες από τη μέρα που θα δείτε αυτό το βίντεο θα γίνει η κλήρωση για να ανακοινώσω έναν νικητή. Θα είναι μόνο μέσα από τα σχόλια στο YouTube, όχι μέσα από τα σχόλια στη σελίδα στο Facebook. Οπότε όσοι θέλετε αφήστε σχόλιο εδώ σε αυτό το βίντεο για το συγκεκριμένο κωδικό. Τον έχω καλύψει εδώ για να μην φαίνεται και να μην τον πάρει κανένας. Ένας νικητής θα πάρει τον κωδικό από μένα δώρο. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Με ψηλοαπογοήτευσε ότι δεν ήταν ακριβώς όπως περίμενα το συγκεκριμένο, αλλά δεν πειράζει. Πιάνω ένα από τα παιχνίδια που αγαπούσα σε φυσική μορφή και αυτό μου αρκεί. Λοιπόν, check tech now, ήμουν ο Κώστας. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.